κάθε ομοιότητα με υπαρκτούς ανθρώπους, είτε ανθρώπους ή ζώα, εν ζωή ή όχι, είναι συμπτωματική. Τι σημαίνει κακό συναπάντημα? Είσαι και πρώτη μαθήτρια, γαμώ την τρέλα μου. Αυτός ο κάποιος είναι... κακός! Μόνο κακός! Πολύ κακός! Πολύ κακός! Ωραία, αυτό το κλάμα δεν αντέχεται με τίποτα! Ρέφτο! Επιτέλους, σκούψε και τις μίξες σου που είσαι σαν ανάποδο περγαμόντο! Πάντως το κακό συναπάντημα είπε και σωστά πράγματα, όπως π.χ. ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία. Θα σου έρθει στο κεφάλι σε ντετέ αν συνεχίσεις το γαμοτροπάριό σου. Εντάξει. Σ' ακούω λοιπόν. Το κακό συναπάντημα είναι ένα καθήκη. Και όλα τα άλλα είναι η καραμελίτσα για να πας με το μέρος του. Το καρότο, το δόλωμα, οι σιρήνες. Σου λέει και σου δίνει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Και μετά... και μετά σε σκοτώνει. Σε μαζεύει και... σε βάζει σε φούρνους και σε ψήνει. Αφού πρώτα σε βάλει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σου σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα και σε εξοντώσει. Και αφού πρώτα... σου έχει αφαιρέσει όλες τις ελευθερίες και σου έχει καταπατήσει τα δικαιώματα. Στην περίπτωση που... δεν υιοθέτησες τα παραποιημένα αρρωστημένα πιστεύω του. Που είναι... ιδεολογίες ενάντια σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Ενάντια στην ανθρωπότητα, την ανθρώπινη ύπαρξη, τον άνθρωπο, τη δημοκρατία. Οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σκότωσαν 6 εκατομμύρια Εβραίους. Και επιπλέον σε πολέμους 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύνολο 17 εκατομμύρια. Και βάλε, εκ των οποίων Έλληνες... εκατοντάδες των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πέθαναν από την πείνα, εξουτώθηκαν, δολοφονήθηκαν ή σκοτώθηκαν στην κατοχή από τους Γερμανούς Ναζί. Ο προπάπους μου τους πολέμησε. Άρα ό,τι λέει το κακό συναπάντημα είναι... μαλά! Α! Γεια σας, τι κάνετε! Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να έρθω ακόμα στα μαθήματα ιστορίας που κάνετε γιατί είχα μπαλέτο! Έχει καμία, δεν μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις. Άλλωστε μόλις τελειώσει η οικονομική κρίση, το κακό συναπάντημα θα χαθεί όσο γρήγορα όσο ήδη. Εγώ τώρα πάω γιατί έχω διάβασμα. Ναι, για πήγαινε. Και πού σε, διάβασε λίγο περισσότερο ιστορία. Η Σάρα και η Μάρα κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Πείτε στους φίλους σας να κατεβούν, εδώ είναι όλα πιθανά. Ζήτω η δημοκρατία, ποτέ δεν θα παραδοθούν. Μα το κακό συναπάντημα πρέπει να το ξεφορτωθούν.